Καλησπέρα και από μένα. Διαχειρός Δώρας Σιτζάνη, ο Μάνος Αλοίζος είχε γράψει «Κι αν είμαι ροκ, μη με φοβάσαι, έγινα κιόλας 30 χρονών». Παραφράζοντας λοιπόν τους στίχους της ποιήτριας και ηθοποιού, θα μπορούσα να πω ότι προς το αθηνοκεντρικό κοινοκέφαλο κράτος, κι αν είμαστε θρακολάτρες, μη μας φοβάστε και ας γίναμε κιόλας 30 χρονών. Αντέξαμε κόντρα σε ανθρώπους, πολιτικούς, συστήματα, φορείς, συλλόγους, επιδοτούμενους, χρηματοδοτούμενους, που λέγανε σταματήστε να χωρίσετε με τη Θράκη. Μη γράφετε άλλο πια για τη Θράκη. Η Θράκη όμως, αυτή η πολύφιλος χώρα της Ελλάδος, που κάποτε ήταν βόρεια του Δουνάβεως τα σύνορά της και έφταναν έως και την Αθήνα και από την Αδριατική κατέληγαν πέραν του Πόντου. Και σήμερα αυτό που μένει να λέμε εμείς Θράκη δική μας είναι λιγότερο από το 1/10 της αρχαιότητας. Κι όμως αυτή η Θράκη εξακολουθεί να υπάρχει, εξακολουθεί να ανθίσταται, εξακολουθεί να επιμένει και ας μην έχει πλέον θρακικό πληθυσμό. Με διάφορες ηλίθιες κινήσεις των πολιτικών τακτοποιήθηκαν εκεί όπως όπως άνθρωποι οι οποίοι περισσότεροι από αυτούς δεν έχουν σχέση με τη Θράκη. Πήγαν εκεί είτε ως πρόσφυγες είτε ως μετακινούμενος πληθυσμός και στο βάθος αυτό έφτασε να λέγεται ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν την περιοχή και αν δεν γνωρίζεις και αν έχεις ρίζες και δεν έχεις σχέση, πώς να το αγαπήσεις κάτι. Έτσι λοιπόν, ένας αγώνας ήταν προς τους Θρακιώτες, αυτούς που κατοικούσαν στη Θράκη, να τους πούμε, να τους μάθουμε το πόσο σπουδαία είναι η περιοχή τους, η χώρα τους, η χώρα που κατοικούν. Η Θράκη και μόνο το Ρίσο να είχε, και μόνο το Διομήδη να είχε, η Θράκη και μόνο το Λεύκηπο ή τον ή το Δημόκρητο να είχε αναδείξει και για να μην είμαστε μόνο αρχαιολάτρες, η Θράκη και μόνο το Βυζήινο να είχε προσφέρει στα παγκόσμια γράμματα αλλά και στο μουσικό στερέωμα όλου του κόσμου. Μόνο το Μάνο Χατζηδάκη να είχε γεννήσει ή μόνο τον Ζαρίφη ή και εν τέλει γυναίκες που είστε εδώ, μόνο την Ντόνα Βυζβίζη να είχε φέρει ως γένα όταν κυλοφωνούσε αυτή η περιοχή, θα έπρεπε η Θράκη να είναι στην καρδιά μας. Δυστυχώς, όλα τα ονόματα που σας ανέφερα είναι άγνωστες λέξεις σε όποιον έχει τελειώσει την εγκύκλιο παιδεία του σχολείου μας. Η Θράκη είναι η μόνη περιοχή της Ελλάδος που τις δύο πρωτεύουσές της δεν τις έχει πλέον εντός των ελληνικών ορίων. Όλες οι άλλες περιοχές της Ελλάδος, κουτσά και στραβά, έχουν μία πρωτεύουσα ακόμα δικιά τους και όσες οι περιοχές είναι εκτός Ελλάδος, κλαίνει για μία πρωτεύουσα. Η Θράκη κλαίει για την Αδριανούπολη, κλαίει και για την Κωνσταντινούπολη. Ξέρετε τι είναι το εθνικό σου κέντρο να μην είναι εντός σου, πού να πατήσεις, πού να στηριχτείς την πόλη με τα χίλια χρώματα, τη Ξάνθη. Φυσικά είναι μια πανέμορφη πολιτεία. Να σταθείς στην πολύχρωμη Κομοτηνή, που μέχρι πρόσφατα τη λέγανε ακόμα Γκιουμουλτζίνα, ή στην Αλεξανδρούπολη, που είναι ένα σύγχρονο πόλισμα και το οποίο δεν αντιπροσωπεύει φυσικά την Θράκη. Είναι μια πρωτεύουσα, πανέμορφη, ωραία, στο λιμάνι, αλλά είναι μια σύγχρονη πολιτεία. Να πούμε για τα μεγάλα ποτάμια, να πούμε για τον Έστω, να πούμε για τον Εύρο ή για τον υπέροχο Άρδα, που είναι ένα από τα ωραιότερα τοπία της Ελλάδος και που δυστυχώς το αθηναϊκό κράτος δεν ξέρει ούτε που βρίσκονται, ούτε τι ακριβώς συμβαίνει με τη διαχείριση των υδάτων εκεί πέρα από τους βόρειους γείτονες. Ένα πρόβλημα που εδώ δεν φτάνει ποτέ. Ξέρετε, μπορεί να ξέρουμε τι χρώμα χάλτσες φοράει η Μαντόνα, μπορεί να ξέρουμε πόσα κολέβαλε ο Ρονάλντο,
αλλά δυστυχώς δεν γνωρίζουμε ότι της ΑΕ Ποντίον απαγορεύτηκε να φοράει στη φανέλα της ένα σύνθημα που εκείνη ήθελε, αυτοπροσδιοριζόταν να το φοράει. Μιλάω για μια ομάδα, αν δεν το ξέρετε, της Θράκης. Και τιμωρήθηκε και κατέβηκε από την κατηγορία αυτή. Βλέπετε, έχουμε 8 μέτρα και 14 σταθμά σε αυτή την πολιτεία. Να πω ακόμα για την Θράκη, πέραν της Θράκης. Ξέρετε ότι στην Βουλγαρία σήμερα υπάρχει έδρα φρακολογίας. Εγώ πολύ αμφιβάλλω αν οι αρχαιολόγοι που τελειώνουν το ιστορικό αρχαιολογικό της Αθήνας ή άλλου πανεπιστημίου γνωρίζουν κάτι τι για τη Θράκη. Κι όμως η Θράκη είχε 552 ελληνικότατα φύλλα. Είναι η πιο πολύφημος περιοχή της Ελλάδος και η πιο πολύφημος. Μόνο στη σημερινή Βουλγαρία υπάρχουν περισσότερες από 4.000 τυμβοί που μπροστά τους, ο Καστάς ή κάποιοι μακεδονικοί τάφοι που γνωρίζετε, μοιάζουν μινιατούρες. Μόνο σε μια περιοχή, στην Ελλάδα των 300 βασιλείων των Οδρυσσών, υπάρχουν 1.500 τάφοι 300 βασιλέων. Έχουν ένα σκαφί 150. Παγερή αδιαφορία από το ελληνικό κράτος να στείλει έναν αρχαιολόγο να δει τι έχουν αυτοί. Τι λένε αυτοί μέσα, ρε παιδί μου. Οι άνθρωποι μιλάνε εκεί και γράφουν και λένε ότι αρχαίος τραγικός τάφος. Δεν σε αφορά, βρε πανεπιστήμιο. Δεν σε αφορά, βρε αρχαιολόγε. Δεν σε αφορά, βρε ιστορικέ. Να πάω να δεις τι βρήκαν αυτοί μέσα. Εκθέσεις σε όλο τον κόσμο. Από τους Βούλγαρους. Από τους Βούλγαρους. Ο θρακικός χρυσός. Μέχρι στο Ευρωκοινοβούλιο. Παντού. Στην Ιαπωνία. Στο Λούβρο. Στο Ευρωκοινοβούλιο μέσα. Το ασίμι των Θρακών. Τα σημικά σχέδια των Θρακών. Πολύτομη η έκδοση του καταλόγου των ευρημάτων. Δεν σε αφορά, βρε ακαδημαϊκέ, να στείλεις έναν άνθρωπο εκεί να παρεμβαίνει, να μιλάει, να συνεργάζεται, να φέρνει και σε εμάς αυτές τις ειδήσεις. Δυστυχώς 30 χρόνια τώρα έπρεπε να υπάρχει μόνο μία ενδοχώρα. Ξέρετε, είναι το πιο μακροβιότερο ελληνικό περιοδικό της επαρχίας. Για να λέει να φωτίζει κάπως τα της Θράκης και όχι μόνο. Όταν κάναμε με τον Γιάννη την έκδοση για τον ελληνισμό της Κρυμαίας με όλα τα ονόματα των ανθρώπων που ήταν εκεί πέρα, από τους καταλόγους που βρέθηκαν εκεί για τη Μαριούπολη και όλα τα άλλα, μαύρη παγερή σιγή και σιωπή για τις άγνωστες λέξεις που χρησιμοποιούσαμε και λέγαμε. Ευρήματα. Εκεί, στο ίδιο τέφος, είχαμε βάλει από Διόνυσο, κατεξοχήν Θράκα Θεό. Από Σαβάζιο, κατεξοχήν Θράκα Θεό. Με σύμβολα ελληνικά, τραχικά, ύπους, φρύνους και άλλα. Έπολα. Κανένας δεν ενδιαφερότανε. Κανένας δεν έλεγε τι γράψατε εσείς. Για να το δω κι εγώ. Κάποια ελάχιστα μικρά βιβλιοπολία σε κάποιες στοές μέσα. Στο βάθος, κάτι από εδώ, κάτι από εκεί. Κάτι κρυμμένα έντυπα κάτω από άλλα βιβλία. Και μόνο αν ζήταγε στο ξεσκέπαζα να στο δείξουν, ένα κυνηγητό αόρατο, ανεπίσημο, μα υπαρκτό. Δεν το νιώθες στο πετσί σου, το μύριζες. Να σας πω ότι αρθρογραφώ στον χρόνο της Κομωτινής, μια από τις σπουδαιότερες εφημερίδες ημερήσιες και από τις μεγαλύτερες και επίσης μακροβιότερες του ελληνικού επαρχιακού τύπου. Μαζί με τον λαό τη Βέλγια ή κάποια άλλη εφημερίδα, ίσως ήταν οι τρεις-τέσσερις που έχουν μείνει πλέον ακόμα ημερήσιες σε τέτοιο επίπεδο στην Ελλάδα μας. Και ο επαρχιακός τύπος είναι στρατός. Γράφω κάθε εβδομάδα μία μεγάλη σελίδα. Και ακόμα δεν έχω ξεμπερδέψει με τη Θράκη. Για πολλά χρόνια, πάνω από 10 χρόνια. Γράφω συνέχεια στην ενδοχώρα για ευρήματα της Θράκης. Και ακόμα δεν έχω αγγίξει τη Θράκη. Είναι πολύ σημαντικό να καταλάβετε ότι σήμερα σε όλο τον κόσμο μιλούν και κάνουν εκθέσεις στο Βελιγράδι, στην ακτή της Δαλματίας, στην Σλοβακία πρόσφατα ευρήματα, στην Ουγγαρία, στη Ρουμανία συνέχεια, στη Βουλγαρία δεν το συζητάμε, είναι το ψωμί τους, για πολιτισμούς
που αναπτύχθηκαν στην περιοχή κάτω του Δουνάβεως, που ανθρωπολογικά όλοι ανήκει σε μία και μόνο φυλή, την ελληνική φυλή, ανθρωπολογικά, και μιλάνε για πολιτισμούς που δεν τολμούν να τους πούν ελληνικούς και ειδικά θρακικούς. Μιλάνε για τον πολιτισμό Σπίτσα, ας πούμε, από, γύρω από 20 χωριά και γύρω από το Βελιγράδι. Μιλάνε για τον πολιτισμό της Νίτρα, από το ελληνικό όνομα του ποταμού Νίτρα, από το Ναύς, Νέο κλπ, από Σομίλος κλπ. Κρυφοχαμογελούν στα συνέδρια και λένε ότι είναι θρακικά τα ευρήματα, λένε ότι είναι θρακιώτικα όλα αυτά, αρχαίος θρακικός πολιτισμός, αλλά επειδή δεν έχουμε εντοπίσει ποια φυλή κατοικούσε εδώ, που και αυτοί οι άνθρωποι είχαν 550 φυλές, κατοικούσε εδώ, εμείς θα το ονοματίσουμε με το κέντρο του χωριού που βρέθηκε ο πολιτισμός αυτός, και εσείς, αν ενδιαφερθείτε ποτέ και φέρετε τις αποδείξεις, θα πούνε όλα και δεν ενδιαφέρεται κανένας. Μιλάμε για την αρχαιότερη γραφή στον κόσμο. Μιλάμε για τους πρώτους χρυσοτέχνες στον κόσμο. Η πρώτη κατεργασία χρυσού γίνεται στη Θράκη. 1500 χρόνια πριν από αυτό που γράφουν οι κυκλοπαίδειες για τους Αιγύπτιους. Μιλάμε για τις πρώτες πυραμίδες στον κόσμο, 3.500 π.Χ. Μιλάμε για 1000 χρόνια τουλάχιστον πριν από τις Αιγυπτιακές ή ακόμη από την παλαιότατη πυραμίδα στο Άργος, στο ελληνικό του Άργους. Και στη Βοσνία, πολύ τεράστια μεγάλη πυραμίδα, η οποία είναι τουλάχιστον 20.000 χρόνων από σήμερα, με ένα άγνωστο υλικό που δεν υπάρχει στη γη. Μην μου πείτε ότι είχαν Βόσνοι τότε και κατοικούσαν οι Βόσνοι, να τα ακούσουμε και αυτό σε λίγο. Και βλέπετε, δεν υπάρχει τόλμη να βγει κάποιος και να πει, μα τι είναι αυτά που λέτε εκεί πέρα, τότε υπήρχαν μόνο Θράκες. Δεν υπήρχε κανένας άλλος πολιτισμός. Μιλάμε για τα ειδόλια της Σκύλας, οι αστρονόμοι της Σκύλας, προ των Κυκλαδικών, να κοιτούν τον ουρανό και να στοχάζονται. Μα υπήρχε αστρονομία εκείνα τα χρόνια, μας διδάσκουν πως την αστρονομία τη βρήκαν οι Βαβυλώνοι, Ασσύριοι, ξέρω εγώ ποιοι άλλοι τη βρήκαν, 2000 χρόνια μετά από αυτά τα ειδόλια. Και βλέπετε ότι όλα αυτά είναι διασκορπισμένα από τα ευρήματα της Θράκης, σαν κλεμμένα και λαιλατημένα παιδιά, σαν πόρνες ξεπουλιούνται στα δημοκρατήρια όλου του κόσμου, και η Θράκη δεν μπορεί να μαζέψει τα κομμάτια της για να ολοκληρωθεί. Δεν θέλω να μακρηγορήσω πολύ, θέλω να σας πω ότι είναι τόσο σημαντικό να βγαίνει ένα περιοδικό για τη Θράκη, όσο είναι το να κυλάει στις πλεύρες ενός ανθρώπου το αίμα. Εάν πραγματικά αισθάνεστε ότι το αίμα σας είναι απαραίτητο για να συνεχίσετε να ζείτε, το ίδιο θα πρέπει να αισθανθείτε για το να συνεχίσετε να αγοράζετε, να διαδίδετε ή να συνδράμετε τη μικρή πενιχρή συμβολή που μπορείτε να δίνετε τη συνδρομή προς την Εντροχώρα, διότι η Θράκη μας έχει ανάγκη. Μετατοπίστηκε η φράση του Δραγούμη, αν σώσουμε τη Μακεδονία μας, η Μακεδονία θα μας σώσει, λίγο ανατολικότερα πλέον. Κοιτάξτε να σώσουμε τη Θράκη μας, διότι η Θράκη θα μας σώσει. Σας ευχαριστώ πολύ.